Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήσαμε και το τραγελαφικό σήμερα. Οι καραμαλικοί των ΑΝΕΛ έρχονται σε διένεξη με τους αμαρικούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά όμως ότι στις προηγούμενες εκλογές όταν ψήφισε Νέα Δημοκρατία στην κάλπη βγήκε η κυβέρνηση Βενιζέλος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τώρα ότι θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, θα βγει πρώτο κόμμα, αλλά η κυβέρνηση θα κάνει ξανά με το ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση ουσιαστικά έχει να κάνει με αποκρατικοποιήσεις και αργοπορίες στις διαδικασίες αυτές. Ακούω επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, πολλά και διάφορα. Θα ήθελα να μου απαντήσουν όμως αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι των αποκρατικοποιήσεων. Γιατί οι δικές μας δημόσιες επιχειρήσεις μπαίνουν μέσα οικονομικά και δεν μπορούν να παράγουν πλούτο, αλλά θέλουν να τις αγοράσουν ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες τις βλέπουν ενδιαφέρουσες και μάλιστα πολλές από αυτές τις ξένες επιχειρήσεις είναι και δημόσιες. Δηλαδή, επιχειρήσεις άλλων κρατών δημόσιες θέλουν να αγοράσουν τις δικές μας. Μήπως τις παίρνουν σε ευτελή ποσά από τους μηχανισμούς εκποίησης που όλα τα μνημονιακά κόμματα δημιουργήσατε με την ψήφο σας? Μήπως είναι ή μπορούν να γίνουν κερδοφόρες και θα πρέπει εμείς να τις κάνουμε προς όφελος των Ελλήνων? Γιατί να πουλάμε τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές σε ιδιώτες? Ο ιδιώτης θα έχει ως μοναδικό σκοπό το υπερκέρδος, χωρίς να δίνει σημασία στην τοπική κοινωνία, στην υγεία, στις εργασιακές συνθήκες και φυσικά στο περιβάλλον. Σταματήστε να αντιμετωπίζετε την ενέργεια ως εμπόρευμα. Κοινωνικό αγαθό είναι, αναγκαίο και απαραίτητο και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες. Όχι όμως, γιατί με εντολή των δανειστών των κογλήφων, ακόμα και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι φοροσυπρακτική επιδρομή για την εξυπηρέτηση του επαχθούς και παράνομου δανεισμού. Επιβάλλει στις 11 χρεώσεις που έχει ένας λογαριασμός της ΔΕΗ που πηγαίνει στον Έλληνα πολίτη να πληρώσει μόνο τρεις που σχετίζονται με πραγματική κατανάλωση και με τη ΔΕΗ. Όλες οι υπόλοιπες είναι άσχετες. Δεν σας ενδιαφέρει που κρυώνουν παιδιά και οικογένειες, δεν σας ενδιαφέρει που κλείνουν επιχειρήσεις, μόνο να πληρώσετε δόσεις σε συμφωνίες που οι δημιουργοί τους, εντιγενές τους, ξέρουν ότι είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Από την άλλη, το λαθρεμπόριο καυσίμων Ανθή, το σύστημα ισρώων νεκροών πιάνει ή αποτρέπει μόνο μικρά ψάρια, η μεγάλη μπάζα γίνεται στη θάλασσα, το ξέρετε όλοι. Οπότε υπερφορολογείτε τους νόμιμους για να βγάλουν τα σπασμένα. Έκλεισαν όλα τα πρατήρια σε νομούς όπως είναι το Κιλκίς, όπως είναι οι Σέρες, όπως είναι η Έδεσα. Στο Κιλκίς ειδικότερα δεν έχει μείνει ανοιχτό πρατήριο λόγω της διαφοράς τιμής με τα Σκόπια. Δηλαδή, αν δύο βιτία φορτώσουν από το δηληστήριο της Θεσσαλονίκης, τα Διαβατά, και το ένα σταματήσει στους Ευζώνους σε ένα ιδεατό πρατήριο, γιατί έχουν κλείσει, σας είπα, δεν υπάρχουν πρατήρια. Και το άλλο συνεχίσει 3 χιλιόμετρα πιο μέσα και πάει στα Σκόπια, έχουν διαφορά τιμής 50 με 60 λεπτά, που είναι διαφορά της φορολογίας. Συνεχίζουμε ως χώρα τώρα να κάνουμε εισαγωγή ενέργειας ηλεκτρικής από την Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια. Έχει ιδρύσει μάλιστα θυγατρική στην Τουρκία η ΔΕΗ. Και θα καλέσει, λέει, και τους πολίτες, τους καταναλωτές, να κλείνουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Αυτό είναι σε απάντηση του βουλευτή Κούζηλου της Χρυσής Αυγής. Είναι ουσιαστικά η φοβερή στρατηγική και ο σοβαρός σχεδιασμός του κράτους. Τώρα για την εξοικονόμηση που λέει να καλέσει τους πολίτες, αν και ξέρουμε πολλές φορές ότι κατεβάζουν τον διακόπτη και τον ξανανεβάζουν για να κλείσουν οι ξεχασμένες συσκευές, με αποτέλεσμα πολλές οικιακές συσκευές να έχουν πρόβλημα και να μην αναγνωρίζονται καν από τις εγγυήσεις, θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσουμε από εδώ, εδώ στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή και κάθε μέρα ανάβουν στο φουλ η θέρμανση. Σε όλα τα γραφεία, σε όλες τις επιτροπές, ακόμη και στην Ολομέλεια έχουμε τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα γιατί δεν αντέχουμε τη ζέστη και φουλ ανοιχτά και τα καλοριφέρ. Έχω πετύχει εγώ στην Εθνική Οδό τον Υπουργό τον Τσιρόνι όταν ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος με το υβριδικό του Πράιους να κάνει ουσιαστικά οικολογική οδήγηση. Με 180 χιλιόμετρα, με προσπέρασε τρεις φορές, εγώ πήγαινα με 130, με προσπέρασε τρεις φορές γιατί έκανε και στάσεις στην Εθνική και ταυτόχρονα μαζί του είχε και δύο αυτοκίνητα συνοδευτικά, το ένα 1.800 κυβικά και το άλλο 2.500 κυβικά της ασφάλειας. Οπότε η δική του οικολογική οδήγηση με το Prius πάει περίπατο. Για το θέμα των ιδιωτών που πουλάνε ρεύμα φθηνότερα από ό,τι η ΔΕΗ είναι απαράδεκτο. Βγαίνει η ΔΕΗ εκτός ανταγωνισμού και στο παρελθόν οι ιδιώτες που έλαβαν χρήματα από τους καταναλωτές δεν τα απέδωσαν εκεί που έπρεπε και το ξέρουμε όλα αυτά πέρα το θέμα. Έχουν εμπλοκεί και γνωστοί βουλευτές ως δικηγόροι τους. Για το θέμα των υδρογονανθράκων, ευτυχώς κάναμε ένα βήμα μπροστά και μιλάμε με βάση το ότι υπάρχουν τελικά υδρογονάνθρακες, υπάρχουν τελικά πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε και το άλλο πρόβλημα, όσο δεν είχαμε μνημόνια, δεν είχαμε ούτε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ούτε τίποτα άλλο. Λίγους μήνες μετά
που το Πασόκ έφερε το πρώτο μνημόνιο και ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ από αυτό πέρα το βήμα της Βουλής, έλεγε ότι είναι συνωμοσιολογία οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, το γυρνάει και ξαφνικά με τους περιορισμούς, με την επέκταση κιόλας των περιορισμών από τη συνθήκη Κούπερ τώρα στα μνημόνια, εμφανίστηκαν και έγιναν σκοπός ζωής, όχι η εξόρυξη φυσικά προς όφελος του ελληνικού έθνους, αλλά για εκποίησή τους, εάν φυσικά η Τουρκία το επιτρέψει, γιατί ουσιαστικά θέλει ως αιτία πολέμου τη χάραξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και την εξόρυξη. Έρχεται και η Επιτροπή Ενεργειακής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατάει ίσες αποστάσεις από χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ελλάδα, σε σχέση με ένα τρίτο κράτος, την Τουρκία. Τη μάστιγα της Ασίας, όπως έλεγε ο Χόρτον, πρόξενος της ΗΠΑ, το 22 στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Το ξύφος του Αλάχ, όπως λέει η ίδια η Τουρκία αυτή τη στιγμή, που θα κηρύξει ιερό πόλεμο στους άπιστους της Ευρώπης και άλλα τέτοια παραμύθια. Βέβαια, επί την ευκαιρία σήμερα είναι 17 Μαρτίου. 17 Μαρτίου 1821 είναι και εξέργεση στην Αερόπολη. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπάρχουν Έλληνες βουλευτές οι οποίοι ζητούν δημοψήφισμα στη Θράκη για τη Σαρία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Είναι μονόδρομος λοιπόν για την επιβίωσή μας ως έθνος και πρέπει να δημιουργηθούν επιστήμονες σχετικοί με τα ενεργειακά. Να εξορίξουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, να δώσουμε φθηνό καύσιμο σε αγρότες για παραγωγή. Να δώσουμε φθηνή θέρμανση στους Έλληνες, να δώσουμε φθηνά καύσιμα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν όμως από μνημονιακές συγκυβερνήσεις κάτω από κατοχικούς θεσμούς. Μόνο μια ισχυρή εθνικιστική πατριωτική κυβέρνηση θα μπορέσει να τα κάνει. Οπότε μέχρι τότε η μοναδική υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στο έθνος είναι να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Αφήστε μέσα στην ιερή ελληνική γη το πλούτο μας, που το φυλάει εκατομμύρια χρόνια και θα το φυλάει μέχρι να υπάρχει ξανά ελληνικό κράτος με οικονομική και εθνική ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος...